Καλημέρα, καλημέρα σας από τον νομό Ηλίας. Λοιπόν, πριν από 4 με 5 λεπτά περίπου, είχαμε μια έντονη σεισμική δόνηση που έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Βόρειας, κυρίως Ηλίας, σύντομη σε διάρκεια, αλλά με μεγάλη ένταση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε τώρα, την πρώτη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, πρόκειται για μια δόνηση της τάξης των 4,5 Ρίχτερ, αρχική εκτίμηση λέω πάντα έτσι, γιατί είναι ελάχιστα λεπτά που έχουν περάσει. Με εστιακό βάθος σε 10 χιλιόμετρα που έχει σημειωθεί στη Στεριά, στην περιοχή ανάμεσα σε Λουτράκι, Λίνης και στο Αρκούδι. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά μας από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε σε επαφή και με την εκπομπή και τα επόμενα δελτία και στα επόμενα δελτία ίσως να δούμε ποια θα είναι η τελική εκτίμηση. Γιώργο, και επίσης από ό,τι καταλαβαίνω υπήρξε μια ανησυχία παρά το σύντομο της σεισμικής δραστηριότητας. Ναι, ναι. Ίσως επειδή είναι σχετικά επιφανειακός ο σεισμός, αλλά επειδή τον αισθανθήκατε και ο κόσμος τριγύρω σου, τι εικόνα σου δίνει? Ναι, υπάρχει ένα στοιχείο γιατί με έχουν πάρει τηλέφωνο από διάφορες περιοχές της Ηλίας, αναστατωμένοι για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Μιλάμε μόλις για 5 λεπτά που έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες, εκτιμήσεις ότι έχουν γίνει ζημιές? Θεωρώ πως αν η δόνηση είναι της τάξης 4,5 Ρίχτερ, δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Γιατί έγινε μεν πολύ ιδιαίτερα εκτός, αλλά δεν έχει μεγάλη διάρκεια και δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτή είναι η αρχική εκτίμησή μου βάσει την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια από σεισμούς στη Δυτική Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω κλείνοντας για πολλωστή φορά ότι όχι πανικός στους ανθρώπους εδώ. Μάλιστα. Να μην προχωρήσουν δηλαδή σε απότομες. Ό,τι νεότερα υπάρχουν θα μας ενημερώσουν. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκητα Κακλαμάνη, ο οποίος είναι κοντά μας. Με εκρηκτικό τρόπο μπήκατε, έτσι, να χαριτολογήσω και τον σεισμού. Αυτό μάλλον οφείλεται στην είδηση επί του πιεστηρίου, νομίζω την είπατε, σας άκουγα από το πρωί, το ότι μπαίνει ο δεύτερο.